Υπάρχουν άλλες 364 ημέρες το χρόνο. Σε εποχές όπως τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους βιώνουν περικοπές επιδομάτων, συντάξεων και τόσα άλλα, τη σημερινή ημέρα αυτή επιλέξαμε κι εμείς να την επέτειο να δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι με αγώνες θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει στη ζωή μας. Μόνο εμείς που θα μπορέσουμε να σας το πούμε πραγματικά πόσο δύσκολο είναι οι προσβάσεις μέσα στην πόλη, σε υπηρεσίες, σε καταστήματα, γιατί έχουμε το δικαίωμα όλοι μέσα στην πόλη, αυτή την πόλη. Είμαστε ισότιμοι πολίτες αυτής της πόλης. Πιστεύουμε όμως με μια κατανόηση, αυτός και ο σκοπός μας είναι σήμερα που κάνουμε αυτή την εκδήλωση εδώ, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο για να μην πιάνουν τους χώρους στάθμευσης, να μην παρκάρουν τα μηχανάκια και οτιδήποτε άλλο ή αυτοκίνητα σε ράμπες πεζοδρομίων και πλατιών. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθοπόλες όλης της πόλης μας που μας δώσανε την προσφορά τους ένα λουλούδι μαζί με τα έντυπα ενημέρωσης να δίνουμε στον κόσμο που περνάει. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα άτομα προς αναπηρία χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός. Όπως σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, είναι ανάγκη των ανθρώπων με αναπηρία να παρκάρουν σε οποιαδήποτε θέση υπάρχει, ανεξαρτήτου της ώρας και της χρονικής διάρκειας που κάποιος σταματάει, έτσι ώστε να μπορέσει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, να βγει για ένα καφέ, οτιδήποτε, για να μπορέσει να υπάρξει στην καθημερινότητά του ενεργός. Προχθές πήρες και το πτυχίο σου. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σε άλλους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα για αυτή σου την επιτυχία? Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεχώς προσπάθεια από όλους, να μην τα παρατάει κανείς και με πίστη και δύναμη μπορεί να το καταφέρει ο καθένας σε όποιο στόχο έχει. Δημήτρη, όμως είναι δύσκολο τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν αποκατάσταση εργασιακή, να βρουν δουλειά. Υπάρχει κάποιο είδους ρατσισμός στην αγορά πάνω σε αυτό το θέμα? Δυστυχώς είναι δύσκολο και λόγω των καταστάσεων δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη προς τα άτομα με αναπηρία. Ουσιαστικά όμως δεν υστερεί κανείς σε κάτι. Μπορούν όλοι να προσφέρουν στην κατάλληλη θέση με τον κατάλληλο ρόλο του. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθήσουν ίσως και κάποιοι φορείς, τοπικοί, γενικότερα κρατικοί φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρουν όλα τα άτομα με αναπηρία μια δουλειά, να ασχολούνται και αυτοί κάτι, να νιώθουν ότι υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία και αξίζουν να είναι εκεί.